Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, Χριστός Ανέστη, το σημερινό θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε είναι σχετικό με την, αν επιτρέπετε, οι γυναίκες να κοινωνούν με έμεινο ρύθι. Η έμεινο ρύθι των γυναικών απασχολεί εκκλησιαστικώς πολλούς χριστιανούς και ειδικά τις χριστιανές γυναίκες. Υπάρχουν διάφορες απορίες επάνω στο θέμα. Μπορούν οι γυναίκες κατά τη χρονική διάρκεια της εμήνου ρύθις να μπαίνουν στο ναό, να προσκυνούν τις εικόνες, να παίρνουν αντίδωρο, να μετέχουν στη Θεία Λατρεία, να εξομολογούνται και να κοινωνούν του σώματος και θέαματος του Χριστού? Είναι δυνατόν? Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε το θέμα μέσα από τους κανόνες της Εκκλησίας και τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων. Ας δούμε καταρχάς τον β' κανόνα του Αγίου Διονυσίου Αλεξανδρίας, ο οποίος είναι και ο μόνος κανόνας που ασχολείται ειδικώς με το θέμα και συμπεριλαμβάνεται στο πιδάλιο. Γράφει το πιδάλιο. Ερωτηθείς ο Άγιος, αν οι γυναίκες κατά την έμεινο ρύθι μπορούν να μπαίνουν στο ναό του Θεού, απάντησε ότι αυτό δεν είναι ανάγκη, μήτε να το ερωτούν, επειδή εκείνες, οι γυναίκες, αν έχουν την πρέπουσα ευλάβεια στα θεία, από μόνο τους δεν θα θέλουν να τολμήσουν ποτέ να πλησιάσουν την Αγία Τράπεζα και να μεταλάβουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, όσο βρίσκονται ακόμη στην κατάσταση της έμεινου ρύθις. Διότι μπορούν να ενθυμηθούν την αιμορροούσα εκείνη η γυναίκα, η οποία για την ρύση του αίματός της δεν τόλμησε από πολλή ευλάβεια να πιάσει το σώμα του Χριστού, αλλά μόνο την ποδιά των νηματίων του. Μπορούν όμως να προσεύχονται είτε στο σπίτι τους, είτε ευρισκόμενες στον πρόνομο του ναού και να παρακαλούν τον Θεό ζητώντας βοήθεια και σωτηρία από αυτόν. Κολλείεται όμως να πλησιάζει τα Άγια των Αγίων, δηλαδή να μεταλάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού, εκείνος που είναι ακάθαρτος στην ψυχή και στο σώμα του, όπως ακάθαρτη στο σώμα είναι και η γυναίκα που βρίσκεται στην κατάσταση της έμεινου ρύθις. Ας δούμε τι γράφει ο Άγιος Διονύσιος και να καταλάβουμε τι μας λέει, όχι κατά το γράμμα, αλλά κατά το πνεύμα του κανόνα. Το πρώτο που όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κανόνας αυτός μας λέει ότι οι γυναίκες που βρίσκονται στη διάρκεια της έμεινου ρύθις δεν μπορούν να μεταλαμβάνουν του σώματος και του αίματος του Χριστού λόγω ευλάβειας. Δύο φορές επαναλαμβάνει τη λέξη ευλάβεια και όχι λόγω αμαρτίας ή πνευματικής ακαθαρσίας. Η έμεινος ρύθις είναι φυσική κατάσταση καθαρισμού του γυναικείου σώματος. Έτσι, ως φυσική κατάσταση δεν είναι κακό. Οι αποστολικές διαταγές στο Σίγμα Τα βιβλίο γράφουν: ούτε η ερωτική συνέβρεση μέσα στον νόμιμο γάμο, ούτε η κατάσταση της τροχίας, ούτε η ρύση του αίματος των γυναικών, ούτε η ονείροξη αφαίρετη εξερμάτωση κατά τον ίδιο μπορούν να μολύνουν την ανθρώπινη φύση ή να την χωρίσουν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, παρά μόνον η ασέβεια και η παράνομος πράξη. Ο Άγιος Αθανάσιος, στο έργο του Περί Ενανθρωπίσεως, γράφει: ούγαρ ήλθεν την φύση να μίλεν, αλλά την προαίρεση διορθώσε. Ο Υιός δεν ενανθρώπισε για να καταργήσει την ανθρώπινη φύση, η οποία δεν ευθύνεται για την πτώση, αλλά ενανθρώπισε για να θεραπεύσει την ελευθερία της θέλησης, αφού αυτή ευθύνεται για την πτώση στην αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει στο έργο του, ακριβής έκδοση της Ορθοδόξου πίστεως: δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο ως φύση αναμάρτητη και θέληση αυτεξούσια. Αναμάρτητο τον θεωρώ όχι γιατί δεν επιδέχεται αμαρτία, μόνο το θείο δεν επιδέχεται αμαρτία, αλλά γιατί δεν έχει στη φύση του την τάση προς την αμαρτία, ενώ φυσικά την έχει στην προαίρεση, στην ελευθερία της θέλησης. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην έμεινο ρύθι, λέει: ούτε αληθινή αμαρτία είναι αυτά, ούτε ακαθαρσία. Όσοι ο Θεοδόρητος γράφει, αυτά που γίνονται φυσικώς, ούτε ακαθαρσία είναι, και όσοι ο Διόδωρος λέει, τίποτα δεν είναι ακάθαρτο, παρά μόνο η πονηρή διάθεση. Είναι ξεκάθαρο για τους Αποστόλους και τους Πατέρες ότι η αμαρτία και η πνευματική ακαθαρσία αναφέρεται στην προαίρεση και όχι στη φύση. Έτσι και η έμεινος ρύθις, η οποία είναι φυσική κατάσταση του σώματος, ούτε αμαρτία είναι, ούτε ακαθαρσία. Λέγεται κατακριτικός ακαθαρσία, σωματική, μόνο σε σύγκριση με τις άλλες φυσικές ακαθαρσίες, όπως είναι οι νύξες, οι κυψελίδες των ματιών, οι τσίβλες, τα φλέματα, τα ούρα και τα απορρίμματα. Έτσι λοιπόν, μόνο από θέμα ευλάβειας δεν μπορεί η γυναίκα να εμεινορήσει, να μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως δηλαδή κάποιος δεν θα πάει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, τρέχοντας από τη μύτη του νύξες, αλλά αφού πρώτα θα καθαρίσει το σημείο του σώματός του γύρω από τη μύτη
από την είδη του για το Σάββατο θα προσέλθει στη Θεία Κοινωνία, έτσι και η γυναίκα με εμινορίσει θα περιμένει να καθαριστεί από την εμινορίσει και μετά θα προσέλθει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκτός αν υπάρχει σοβαρή ασθένεια και κίνδυνο θανάτου, κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και με εμινορίσει. Όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος στις υποσημειώσεις του κανόνα του Αγίου Διονυσίου. Υπάρχει μια πρόταση στον κανόνα αυτό του Αγίου Διονυσίου, η οποία έχει επιφέρει σύγχυση σε πολλούς, γράφει ο Άγιος Διονύσιος. Οι γυναίκες με εμινορίσει μπορούν να προσεύχονται είτε στο σπίτι τους, είτε στον πρόναρο του ναού. Αυτό στον πρόναρο του ναού κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι οι γυναίκες με εμινορίσει δεν μπορούν να εισέλθουν στον κυρίω ναό και να μετέχουν στη θεία λατρεία. Να δούμε τι σημαίνει να προσεύχονται στον πρόναρο. Στους χρόνους που ζει ο Άγιος Διονύσιος, ο τρίτος αιώνας μετά Χριστόν, η κοινή λατρεία αναφέρεται μόνο ως προς τη σύναξη των πιστών της τέλεσης, δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία διαιρείται σε δύο μέρη. Πρώτον, στο θεολογικό μέρος, το οποίο αρχίζει με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και τελειώνει με την ανάγνωση του Ευαγγελίου και το κήρυγμα του Θείου Λόγου. Η θέση του κηρύγματος είναι μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Μετά το κηρύγμα, ο διάκονος εκφωνεί: «Όσοι κατηχούμενοι προέρθετε». Οι κατηχούμενοι προέρθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέρθετε, μη πίστων κατηχουμένων. Όσοι πιστοί, έτη και έτη του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή, εν τέλει ο διάκονος λέγοντας: «Όσοι είναι στην τάξη των κατηχουμένων, αβάπτιστοι δηλαδή, βγείτε έξω από τον κυρίω ναό, στον πρόναο». Κανείς αβάπτιστος δεν μπορεί να μείνει και να συνετέχει στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας και να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και αφού έβγαιναν όλοι οι αβάπτιστοι, ο διάκονος λέει: «Όσοι λοιπόν μείναμε που είμαστε βαπτισμένοι, ας προσευχηθούμε στον Κύριο και τα σύρας, εν σοφία πρόσκομεν». Η ερμηνεία των αισθητών είναι: «Κλείστε καλά τις πόρτες για να μην εισέλθει κανείς από αυτούς που δεν πρέπει στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας». Και η πνευματική ερμηνεία είναι: «Ας κλείσουμε τις θύρες των αισθήσεων και μέσα στην καρδιά μας ας τελέσουμε την ανέμακτη λατρεία μαζί με τους αβάπτιστους». Έβγαιναν από τον κυρίως ναό και στέκονταν στον πρώο ναό και αυτοί οι οποίοι ήταν βαπτισμένοι, αλλά είχαν πέσει σε αμαρτήματα τέτοια τα οποία τους εμπόδιζαν από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτοί αποτελούσαν την τάξη των προσκλεόντων, γιατί παρακαλούσαν κλαίγοντας τον Θεό και αυτούς τους οποίους έμειναν στη Θεία Λειτουργία να προσευχηθούν για αυτούς να τους συγχωρήσει ο Θεός. Έτσι, από το σημείο αυτό αρχίζει το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το θεολογικό, στο οποίο παρέμεναν όλοι αυτοί που θα συμμετείχαν στη Θεία Κοινωνία. Μόνο αυτοί οι οποίοι θα κοινωνούσαν έμεναν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Άγιος Διονύσιος αναφέρει ότι οι γυναίκες με εμινορίσει μπορούν να προσεύχονται στον πρόναο. Γιατί αυτές οι γυναίκες δεν θα κοινωνούσαν και δεν είχαν λόγο να παρευρίσκονται μέσα στον κυρίω ναό, στο θεολογικό μέρο τη Θεία Λειτουργία. Γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία έμεναν όσοι μπορούσαν να κοινωνήσουν, όπω λέει ο ένατο Αποστολικό Κανόνα, ο οποίο αφορίζει όποιον πιστό που δεν έχει κόλλημα, δεν παραμένει στη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνεί των Αγίων Μυστηρίων. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η γυναίκα που βρίσκεται σε έννοιο ρίση μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα εκκλησιαστικά, εκτός της συμμετοχής στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Καθώς ο Άγιος Διονύσιος είναι συγκεκριμένος, δεν θα τολμήσουν να πλησιάσουν την Αγία Τράπεζα και να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και αυτό όχι γιατί είναι ανάξια πνευματικά, αλλά λόγω ευλάβειας. Καθότι ο Άγιος Διονύσιος γράφει στο τέλος του κανόνα ότι κανένας άντρας ή η γυναίκα δεν μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αν είναι ακάθαρτος στην ψυχή ή στο σώμα. Τέλος και το Θεό δόξα. Αμήν.